στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδρέα Κετή. Κύριε Κετή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιμήτρη. Μας έλεγε νωρίτερα ο διευθυντής της Μετεωρολογικής, προσοχή, γιατί πέρα από τις ψηλές θερμοκρασίες έρχονται και ισχυροί άνεμοι, ειδικά για αύριο, που είναι κάτι που εμποδίζει την κατάσβεση πυρκαγιών, άπαξ και πυροδοτηθούν. Άκουσα τον κύριο Νικολαίδη και ομολογουμένως, κύριε Κιμήτρη, ανησύχησα. Γιατί είναι πολλές οι φορές που επαναλαμβάνουν ότι ο χειρότερος εχθρός της πυροσβεστικής υπηρεσίας δεν είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά περισσότερο οι άνεμοι οι οποίοι μπορεί να αναπτύσσονται κατά τόπους. Για μας αυτό είναι το πιο δύσκολο, καθότι μπορεί μια πυρκαγιά να σου την εξελίξει ο άνεμος με τέτοιον τρόπο που να παρουσιάζονται πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις. Εντάξει, ελπίζουμε εμείς ούτως ή άλλως είμαστε σε επιφυλακή. Πάντοτε ακολουθούμε και τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε, κύριε Κιμήτρη, να μην έχουμε οποιαδήποτε εξέλιξη η οποία να μας φέρει, όπως είπα προηγουμένως, σε δύσκολη κατάσταση. Κύριε Κετή, χθες είχαμε μία πυρκαγιά κοντά στο παγιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Τι έγινε? Ναι, χθες ήταν μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3.30. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία ήταν σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση από καλά, με μπάλες σανού. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν σπαρτά, χρήστα υλικά κτλ. Υπήρξε μια ανταπόκριση από την πυροσβεστική υπηρεσία με 4 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους σταθμούς Λευκωσίας. Ενισχυθήκαμε με ακόμα 2 από το τμήμα Δασών, με ακόμα 2 φορητές μονάδες από τα Ηνωμένα Έθνη και από το Ταμείο Θύρας, με βιντεοφόρων από την Επαρχιακή Διοίκηση, πάρα πολλές δυνάμεις στην περιοχή για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την πυρκαγιά. Καταλυτικός, κύριε Κιμήτρη, και το επαναλαμβάνω, ήταν ο ρόλος 18 συνανθρώπων μας, οι οποίοι με γεωργικούς ελκυστήρες μας είχαν βοηθήσει πάρα πολύ στο να ασφαλίσουν την περίμετρο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η ασφάλιση της περιμέτρου μιας πυρκαγιάς για να μην σου πάρει περισσότερη έκταση. Παρ' όλα τα αυτά υπήρχαν χτινοτροφικά υποστατικά τα οποία κινδύνευσαν, προστατεύτηκαν. Ένα καταφύγιο ζώων που υπήρχε εκεί και υπήρχε πάρα πολύ ανησυχία διότι παρακολουθούσα την εξέλιξη, δεν είχε επηρεαστεί κάθε οδηγότητα τρόπο. Παρ' όλα τα αυτά εισχώρησε και στην νεκρά ζώνη η πυρκαγιά. Είχαμε μπει εντός με συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών και καταφέραμε να την περιορίσουμε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα με μια έκταση ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου καμένης γης, κύριε Κιμήτρη. Άρα προσοχή και για τις επόμενες ημέρες, καθώς ακούμε ότι και τα μετεωρολογικά φαινόμενα δεν θα είναι σύμμαχός μας. Ναι, να σας πω, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω και από χθες. Οι υψηλές θερμοκρασίες, κύριε Κιμήτρη, δεν ευνοούν τις πυρκαγιές. Ευνοούν τις πυρκαγιές, με συγχωρείτε, αλλά δεν τις προκαλούν. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Σίγουρα η υψηλή θερμοκρασία θα σου ευνοήσει την πυρκαγιά, δηλαδή να εξελιχθεί, να μεταδοθεί κτλ. Αλλά για να εκδηλωθεί η πυρκαγιά χρειάζεται η σπίθα. Έτσι. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Από εκεί και πέρα θέλουμε προσοχή από τον κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός, ειδικά κάτω από τέτοιες περιβαλλοντικές συνθήκες και να αποφεύγει οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να δημιουργεί πυρκαγιά, κύριε Κιμήτρη. Να είστε καλά, κύριε Κετή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Κυριάκο Κούσο. Κύριε εκπρόσωπε, καλώς σας μεσημέρι.